Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει η Ρωσία να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που διαπράχθησαν στην Ουκρανία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σούρσουλα Φοντ Αλάιεν πρότεινε τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών για τη διερεύνηση και τη δίωξη των ρωσικών εγκλημάτων. Τη δημιουργία αυτού του δικαστηρίου έχει ζητήσει πολλές φορές ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοδιμίρ Ζελένσκι. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τα φρικτά εγκλήματά της, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος της επίθεσης εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους. Την ίδια στιγμή ετοιμάζεται ένας νέος νόμος προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Η Ρωσία πρέπει επίσης να πληρώσει οικονομικά για την καταστροφή που προκάλεσε. Η ζημία που υπέστη η Ουκρανία υπολογίζεται σε 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ρωσία και οι ολιγάρχες της πρέπει να αποζημιώσουν την Ουκρανία για τις ζημιές και να καλύψουν το κόστος ανοικοδόμησης της χώρας, και έχουμε τα μέσα για να κάνουμε τη Ρωσία να πληρώσει. Οι νέοι νόμοι δεν θα λειτουργήσουν αναδρομικά και τα χρήματα που πραγματικά θα κατασχεθούν θα πρέπει να συνδεθούν με πραγματικά και αποδεδειγμένα εγκλήματα συγκεκριμένων προσώπων.